Καταρχάς, λογικά με ρωτάτε, έχετε μπροστά σας έναν αναπληρωτή υπουργό. Είναι βέβαια θέμα του Υπουργείου Ενέργειας, όπως γνωρίζετε. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι έχει αποδείξει πολιτεία και εν μέσω αυτής της κρίσης και εν μέσω της πανδημίας ότι στήριξε και τους εργαζόμενους και τους κλάδους, επιχειρηματικούς κλάδους με 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό κράτησε ζωντανές τις επιχειρήσεις και κράτησε ζωντανές και τις θέσεις εργασίας. Δεν θέλουμε λοιπόν να χάσουμε καμία θέση εργασίας. Επειδή σας είπα ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει και τα οποία σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, να είστε σίγουροι ότι και στο κομμάτι αυτό, σε ό,τι άπτεται δηλαδή τη στήριξη της περιφέρειας και για αυτό το οποίο αναφερθήκατε και εν όψη βεβαίως αυτού που παρατηρούμε και παρατηρούμε πράγματι μία αύξηση τιμών του δίκτυου τιμών καταναλωτή, δηλαδή ένα πληθωρισμό που είναι κατά κάποιο τρόπο φυσικός λόγω της επανεκκίνησης και της μεγάλης ζήτησης. Εδώ λοιπόν η πολιτεία και πάλι θα σταθεί στο πλευρό όλων των συμπολιτών μας, διότι πιστεύουμε ότι στις κρίσιμες στιγμές, όπως έχουμε αποδείξει, θα είμαστε πάντα εκεί για να μπορέσουμε να στηρίζουμε το πραγματικό εισόδημα των συμπολιτών μας. Θα περιμένουμε. Με ενδιαφέρον.